Έχω παραδώσει σήμερα την Προεδρία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ΠΑΦΟΥ στον φίλο Γιώργο Μάη, έπειτα από εκλογική διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου, και θέλω να του ευχηθώ κάθε επιτυχία στο έργο του και να τον βεβαιώσω ότι θα είμαστε πάντοτε δίπλα του να τον βοηθήσουμε στο δύσκολο έργο το οποίο αναλαμβάνει, ιδιαίτερα εν ώψη της πανδημίας του κορονοϊού που υπάρχει τώρα και τα προβλήματα τα οποία έχει δημιουργήσει. Ευχαριστήσω τον αγαπητό φίλο κύριο Δημητριάδη. Θα συνεχίσει η συνεργασία μας και στο μέλλον, γιατί είναι γνωστό ότι ο κύριος Δημητριάδης μετά την εκλογή συμβουλή στο ΚΕΒΕ θα πάει ως αντιπρόσωπος του Επιμελητηρίου ΠΑΦΟΥ στο Διοικητικό Συμβούλιο στην εκτελεστική του ΚΕΒΕ. Η συνεργασία μας θα συνεχιστεί και σε άλλα επίπεδα, γιατί υπάρχουν θέματα τα οποία έχουν δρομολογηθεί ήδη και πρέπει να συνεχίσουν. Αλλά οι επαφές μας θα είναι τακτικές, όχι μόνο με τον κύριο Δημητριάδη, αλλά και με άλλους φορείς της ΠΑΦΟΥ, με γνώμονα πάντοτε το καλό γνώμενο συμφέρον του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και της οικονομίας του τόπου. Έχει καταρτιστεί πριν από λίγο σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕ. Έχουν εκλεγεί οι 5 αντιπρόεδροι και ο επίτιμος γραμματείας, οι οποίοι απαρτίζουν μαζί με τον πρόεδρο την εκτελεστική επιτροπή του ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ. Αμέσως τις επόμενες μέρες θα έχουμε μια συνεδρία της εκτελεστικής για να καθοριστούν οι διάφορες επιτροπές, οι οποίες καθορίζονται και από το κατασταλικό, αλλά και άλλες επιτροπές ανάλογα με τα θέματα και τις εκκρεμότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Θέλω να διαβεβαιώσω όλους ότι θα εργαστούμε πολύ σκληρά για να ανταποκριθούμε στις βαριές υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει και, όπως έχει προαναφέρει και ο απερχόμενος πρόεδρος, εν ώψη των συνθηκών που μας πληροδότησε η πανδημία του κορονοϊού και που ακόμη δεν έχουν προσδιοριστεί στο σύνολό τους. Ευχαριστώ και πάλι και εύχομαι καλή δουλειά σε όλους.